Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 3η 8 Μαΐου του 2018. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Μα πάρα πολύ στενοχωρημένος. Διαβάζοντας κάθε μέρα, δυστυχώς δεν γράφονται πολλά, για αυτή την ιστορία, όχι της απάτης, του εγκλήματος που έχει γίνει εις βάρος των καρκινοπαθών. Από μια συμμορία αλυτών που δήθεν ήταν γιατροί και νοσηλευτές, ενώ στην πραγματικότητα ήταν εγκληματίες, δολοφόνοι. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, έχω πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα των καρκινοπαθών. Έχω χάσει τον πατέρα μου σε ηλικία μόλις 56 ετών, τη μάνα μου σε ηλικία 66 ετών, την ετεροθαλή αδελφή μου σε πολύ μικρότερη ηλικία, από καρκίνο και τους τρεις. Και νιώθω πολύ, πάρα πολύ, έχω βιώσει το μαρτύριο των ανθρώπων που έχουν πάθει καρκίνο. Το σταυρό του μαρτυρίου που αναγκάζονται κάθε μέρα να κουβαλούν. Γι' αυτό έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στους καρκινοπαθείς. Τους θεωρώ ήρωες της καθημερινότητας. Και μπράβο τους για τον αγώνα που δίνουν καθημερινά. Στον αγώνα αυτόν όμως, οι καρκινοπαθείς θέλουν αλληλεγγύη και υποστήριξη από την υπόλοιπη κοινωνία και κυρίως από την πολιτεία. Ακούστε όμως τι συνέβη. Υπήρχαν άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους, οι οποίοι εργαζόμενοι σε δημόσια νοσοκομεία όπως το Λαϊκό, παίρνανε τα πανάκριβα αντικαρκινικά φάρμακα, σκευάσματα, βάζανε ψεύτικες δόσεις στον καρκινοπαθή και τα κλέβανε για να τα πουλήσουν σε ακριβότερη τιμή στο εξωτερικό. Ένα ολόκληρο κύκλωμα που θησάβριζε εις βάρος της υγείας των καρκινοπαθών. Πρόκειται περί τεράστιου εγκλήματος. Δεν έχει πολιτική διάσταση, αλλά δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, πόσο άρρωστη είναι η κοινωνία μας σήμερα. Πώς μπορεί κάποιος άνθρωπος, που θεωρητικά είναι κανονικός άνθρωπος, γιατρός, νοσηλευτής, να κάνει τέτοια κακούργημα εις βάρος των ανθρώπων του. Πώς κοιμόταν τα βράδια ο άνθρωπος αυτός που έβλεπε γύρω του τους ανθρώπους που πάσουν από καρκίνο να σβήνουν, να φθήνουν. Πώς το έκανε. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν χωράει στο μυαλό μου αυτή η αθλειότητα αυτών των ανθρώπων. Είναι αλήθεια ότι χάρη στις έρευνες αστυνομίας και της δικαιοσύνης φαίνεται ότι αυτό το σκάνδαλο, δεν είναι σκάνδαλο, αυτό το κακούργημα, αυτό το έγκλημα θα τιμωρηθεί. Ελπίζω με την αυστηρότερη δυνατή ποινή. Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, είναι υπάνθρωποι. Και ελπίζω να μπορέσει η χώρα αυτή να καταπολεμήσει σε βάθος χρόνου τέτοια φαινόμενα. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα. Από χτες, ενώ εδώ η χώρα χάνεται, έτσι, έχουμε ανοιχτά μέτωπα τεράστια, όπως σας έχω εξηγήσει κάθε μέρα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μου κάνει εντύπωση ότι τα media, τα social media, το Facebook και το Twitter, η τηλεόραση, οι εφημερίδες, το ίντερνετ και η ίδια η κοινωνία. Με σταματάει κόσμο στον δρόμο και μου λέει τι έγινε με τον Γκλέτσο. Μα είναι σοβαρά πράγματα, τους λέω. Είναι δυνατόν τη στιγμή που έχουμε τόσο μεγάλα προβλήματα ως κοινωνία και ως χώρα να ασχολούμαστε με το αν ο κύριος Γκλέτσος έκανε δηλώσεις ότι πήγε με άντρα και πόσο του άρεσε. Το αν ο κύριος Γκλέτσος είναι ομοφιλόφιλος ή του αρέσει να πηγαίνει με άντρες είναι προσωπικό του πρόβλημα. Δεν αφορά εμάς. Δεν αφορά εμάς. Δεν αφορά την ελληνική κοινωνία. Και θεωρώ πως είναι ντροπή εκ μέρους του κύριου Γκλέτσου να διακηρύσει και να διατυμπανίζει σεξουαλικές του προτιμήσεις δημοσίως. Δεν είναι μαγιά. Δεν είναι ξυπνάδα αυτό. Είναι τουλάχιστον ακαλέσθητο να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν το έκανε για πολιτικούς λόγους. Δεν ξέρω αν προσδοκά θα πάρει ψήφους ή υποστήριξη επειδή το είπε αυτό. Δικαίωμά του, αλλά εμείς οι Έλληνες πρέπει επιτέλους να σοβαρευτούμε και να αποδοκιμάζουμε τέτοιες προκλητικές και ανόητες δηλώσεις.
Γιατί είναι προδήλως ανόητη. Όπως θα ήταν ανόητη να βγω εγώ ή οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο και να σας πει τι του αρέσει να κάνει στο κρεβάτι του. Είναι ντροπή να το λέει. Το τι κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του και τι κάνει στην ιδιωτική του ζωή είναι δικό του θέμα και δεν αφορά τους τρίτους. Και ούτε μας ενδιαφέρει πόσο του άρεσε του κυρίου Γκλέτσου. Δυστυχώς όμως, ενώ υπάρχουν τόσο μεγάλα ζητήματα, όπως σας είπα, αυτό το μείζον έγκλημα με τους καρκινοπαθείς, ενώ υπάρχουν αυτά τα μεγάλα ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν την ελληνική κοινωνία, βλέπω ότι από χτες όλοι ασχολούνται με τον κύριο Γκλέτσο και τις ομοφιλοφιλικές του τάσεις, που εμένα προσωπικά με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να αφήνουν αδιάφορο τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός πρέπει να ασχοληθεί με τα μεγάλα, με τα σοβαρά. Χτες είχα την ευκαιρία, χτες αργά τη νύχτα, μεσημέρι στην Αμερική, με πήραν τηλέφωνο από ένα κανάλι στην Τάμπα της Φλόριδας. Της Φλόριντας. Ελληνοαμερικανικό κανάλι. Το οποίο αναμεταδίδεται στους ομογενείς σε όλη την Αμερική και όχι μόνο. Πήραν τηλέφωνο και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνιμα εκεί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και αλλού. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθούν αυτήν εδώ την εκπομπή. Τώρα πια, μολονότι η εκπομπή αυτή μεταδίδεται μέσω της DGR μόνο στην περιφέρεια Αττικής, χάρη στο YouTube και χάρη στην Κοσμοτέ TV, όποιος έχει πλατφόρμα της Κοσμοτέ μπορεί να την βλέπει αυτή την εκπομπή και όποιος μπορεί και θέλει, μπορεί να μπαίνει στο YouTube, στο ίντερνετ δηλαδή, και να βλέπει μέσω, σε ζωντανή, ακόμα και ζωντανή την εκπομπή αυτή, μέσα από το τάμπλετ του, το κινητό του ή το κομπιούτερ του. Αυτές είναι οι δυνατότητες, οι μεγάλες δυνατότητες που παρέχει πλέον στον Έλληνα και στον όπου και αν ζει, διότι οι Έλληνες ζουν παντού και παρέχει αυτή η δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνούν με την πατρίδα τους. Χαίρομαι πάρα πολύ διότι αυτή εδώ η εκπομπή, από ό,τι διαπιστώνω από τα μηνύματα που μου στέλνετε, βλέπετε από πάρα πολλούς Έλληνες του εξωτερικού και της ομογένειας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στην Αυστραλία και στην Ευρώπη και στη Γερμανία και παντού. Σας ευγνωμονώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που μου δείχνουν οι Έλληνες ομογενείς, οι οποίοι συνειδητοποιούν στους καλύτερα από εμάς το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σήμερα στην Ελλάδα και πόσο υποφέρει ο ελληνικός λαός σήμερα. Θέλουν να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία να εκμεταλλευτεί τη δύναμη του οικουμενικού ελληνισμού, την ισχύ του οικουμενικού ελληνισμού προς όφελος της πατρίδας μας. Δεν το κάνει. Όχι μόνο η παρούσα και προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το κάνουν στον βαθμό που θα έπρεπε. Θέλω επίσης να πω ότι εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Πιστεύω ότι όσοι Έλληνες κατοικούν στο εξωτερικό πρέπει να ψηφίζουν κανονικότατα στα προξενία ή με τις διαδικασίες που υπάρχουν σε όλες τις χώρες μπορείς να ψηφίζεις εφόσον στην πατρίδα σου. Ακόμα και αν δεν πας στην πατρίδα σου, ακόμα και αν δεν πας στον εκλογικό τμήμα στην πατρίδα σου να ψηφίζεις. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΡ δεν το θέλει αυτό. Καταλαβαίνω γιατί δεν το θέλει. Διότι οι άνθρωποι αυτοί που ζουν κατά βάση στη Δύση και έχουν εκτεθεί στο δυτικό σύστημα αξιών και στο δυτικό πολιτισμό και στη δυτική κοινωνία και στη δυτική οικονομία, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να ψηφίσουν αριστερά. Γι' αυτό και η αριστερά, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Αμερική, ούτε στην Αυστραλία, ούτε στον Καναδά. Η αριστερά υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα κυβερνάται σήμερα από αριστερά. Οπουδήποτε αλλού, σε οποιαδήποτε άλλη δυτική χώρα και αν πας, τα αριστερά και μάλιστα τα κομμουνιστικά κόμματα είτε είναι ανύπαρκτα είτε έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά. Διότι οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο κομμουνισμός και ο σοσιαλισμός απέτυχαν. Και δεν τους εμπιστεύονται πλέον. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο εκτός της Ελλάδος. Καλά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ισχυρό ακροδεξιό στα όρια του φασισμού κόμμα. Εντάξει. Έχουμε μεγάλη βεντάλια από ακραίους στην Ελλάδα, δυστυχώς. Μόνο στην Ελλάδα. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου.
Η αλήθεια είναι ότι αν ψήφιζαν οι Έλληνες του εξωτερικού, τα ποσοστά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ θα ήταν πολύ χαμηλότερα. Γι' αυτό και δεν θέλουν. Γι' αυτό και δεν θέλουν την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Εγώ θεωρώ πως η σημαντικότερη καινοτομία που θα μπορέσει να κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν έρθει στην εξουσία είναι να αλλάξει τον εκλογικό νόμο τόσο στις περιφέρειες και στις κοινότητες και στους δήμους όσο και στις εθνικές εκλογές ώστε να μην ισχύει η απλή αναλογική. Και το δεύτερο είναι να επιτρέψει να ψηφίζουν όλα τα παιδιά μας, όλοι οι Έλληνες που έχουν φύγει κατά καιρούς στο εξωτερικό και ενώ διατηρούν την ελληνική ηθαγένεια, δεν τους επιτρέπεται να ψηφίσουν από τη χώρα όπου κατοικούν σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να το κάνει αυτό. Διότι είναι απαραίτητο, διότι έτσι θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο και το εκλογικό σώμα, θα ψηφίζουν και περισσότεροι, θα συμμετέχουν στα κοινά και οι Έλληνες του εξωτερικού. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν στα κοινά και οι Έλληνες του εξωτερικού. Που είναι τα δικά μας παιδιά, ε. Είναι τα δικά μας παιδιά. Ξέρω ότι όσοι με ακούτε τώρα, έχετε παιδιά ή και εγγόνια τα οποία λείπουν στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει σχεδόν οικογένεια πια που να μην έχει παιδιά και εγγόνια στο εξωτερικό. Είναι δυνατόν σε αυτά τα παιδιά να μην τους επιτρέπουμε να ψηφίζουν στην πατρίδα τους, για την πατρίδα τους. Να μην διατηρήσουν το δεσμό που έχουν με την πατρίδα τους. Και αν οι συνθήκες αλλάξουν, που εγώ εύχομαι και αγωνίζομαι να αλλάξουν, να γίνει μια κανονική, ελεύθερη, δημοκρατική, ανοιχτή κοινωνία η Ελλάδα μας, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και να μεταφέρουν στην Ελλάδα όλα αυτά που γνώρισαν και δημιούργησαν στις χώρες του εξωτερικού όπου εργάστηκαν ήδη αρκετά χρόνια πολλοί εξ αυτών. Αυτό θα έπρεπε να είναι μια μεγάλη πραγματική καινοτομία. Να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το δεσμό των Ελλήνων της Ελλάδας με τους Έλληνες του εξωτερικού και να μπορέσουμε κατά το δυνατόν να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους επόμενους που έχουν ήδη φύγει, που θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό. Να μπορέσουμε να τους κάνουμε την Ελλάδα τόσο δυνατή, τόσο δυναμική, τόσο ανταγωνιστική, ώστε να μην χρειάζεται να ζουν σε χώρες του εξωτερικού. Είναι αλήθεια ότι, ας πούμε στην Αγγλία, που το κλίμα στο Λονδίνο, θέλει να πάει η κόρη μου να σπουδάσει στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, μακάρι να τα καταφέρει. Οικονομικά εννοώ, διότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Αλλά εγώ θα ήθελα να σπουδάσει στο Λονδίνο, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εγώ αυτό θα ήθελα. Το ότι θα κάνει δική της απόφαση. Αλλά θα ήθελα να έχουμε μια χώρα που αφενός να έχει ισχυρά και ανταγωνιστικά πανεπιστήμια, που να μην χρειάζεται να φύγουν στο εξωτερικό τα παιδιά μας, και να μπορούν να βρουν δουλειά το ίδιο καλή με αυτή που θα βρουν στην Αγγλία, στη Γερμανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά. Αυτός πρέπει να είναι ο κεντρικός στόχος κάθε ενός ανθρώπου ο οποίος συμμετέχει στα κοινά και πολιτεύεται. Αυτό θα έπρεπε να είναι. Να μην φεύγουν πια τα παιδιά μας, ούτε ακόμη για να σπουδάσουν. Εντάξει, κάποιοι θα φύγουν γιατί είναι κάποια πολύ μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικά πρότυπο. Πρότυπο που γίνονται αποδεκτά από την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα. Στην Ελλάδα η αριστερά, η οποία κυριαρχεί ιδεολογικά επί δεκαετίες, δεν επέτρεψε ποτέ να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μάλιστα, απαγορεύεται από το Σύνταγμα η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Από το Σύνταγμα του 1975, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν στις διάφορες αναθεωρήσεις να καταργηθεί αυτή η απαγόρευση, δεν έχει καταστεί ακόμα δυνατόν. Στην Κύπρο έχουν πανεπιστήμια πρότυπο, τα οποία δουλεύουν πάρα πολύ καλά, φέρνουν εισόδημα στην Κύπρο και επιπλέον πάρα πολλοί άνθρωποι σπουδάζουν καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα. Το ξέρετε ότι υπάρχουν προγράμματα σπουδών νομικής στην Κύπρο,
ελληνικού δικαίου, τα οποία μάλιστα είναι ισότιμα με τον ελληνικό πανεπιστημίο και μπορεί κάποιος να σπουδάσει δίκαιο στα ελληνικά, στην Κύπρο και να έρθει εδώ και να γίνει δικηγόρος εδώ. Αν πας στη νομική σχολή, η οποία έχει γίνει μια ντροπή η νομική σχολή, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να έχει πολύ καλούς καθηγητές, αλλά για περάστε να δείτε τι συμβαίνει στην νομική. Η νομική είναι στο κέντρο της Αθήνας, στην οδός Όλωνος. Εκεί γύρω που είναι και το δημοτικό πάρκο, η δημοτική πινακοθήκη, πώς τη λένε, έχει γίνει άντρο ναρκωμανών. Μέσα η γυφτιά και η κατάντια που υπάρχει μέσα στη νομική σχολή είναι απίστευτη. Και τυλιμμένονται διάφορες οργανωμένες συμπορίες, είτε ναρκεμπόρων, είτε κουκουλοφόρων και μπαχαλάκιδων. Και δεν είναι μόνο η νομική σχολή. Το ίδιο συμβαίνει στο Πολυτεχνείο στην οδό Σουρνάρη, το ίδιο συμβαίνει στην ΑΣΟΕ στην οδό Πατησίων. Τα ίδια ακριβώς προβλήματα υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, τα δημόσια της χώρας. Με αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση των σπουδών των παιδιών μας. Και γι' αυτό τα παιδιά μας, δυστυχώς, υποχρεώνται πολλές φορές να φύγουν στο εξωτερικό για να αποκτήσουν μια ισχυρή και ανταγωνιστική εκπαίδευση που δεν θα τη βρουν στην Ελλάδα πλέον. Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε. Και η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η δυνατότητα που θα δοθεί να δημιουργηθούν ισχυρά, σωστά δομημένα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στην χώρα μας, όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με την εξαίρεση της Ελλάδος. Αλλιώς θα επιτρέπουμε στους μπαχαλάκηδες και στους κουκουλοφόρους να λιμένονται τα πανεπιστήμια μας και να υποβαθμίζουν συνεχώς και την σχολική και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας. Αυτό για μένα είναι έγκλημα καθοσιώσεως εις βάρος της πατρίδας μας, εις βάρος των μελλοντικών γενεών. Και σας βεβαιώ ότι αν η εκπαίδευση στην Ελλάδα βελτιωθεί, όπως βελτιώθηκε δραματικά, δραστικά, τα τελευταία 20 χρόνια στην Κύπρο, σας βεβαιώ ότι και το εισόδημα θα είναι μεγαλύτερο για την πατρίδα μας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, εκτός του ότι έχουμε, και η Κύπρος έχει μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά ασφαλώς, αλλά μπροστά στην Αθήνα, το brand name της Αθήνας είναι το κορυφαίο στον κόσμο. Και το κλίμα της Ελλάδος είναι καλύτερο από το κλίμα της Κύπρου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα περισσότερους από ό,τι έχει η Κύπρο αναλογικά με τον πληθυσμό της, ξένους φοιτητές που θα σπουδάζουν στην Ελλάδα. Αλλά εδώ δεν τους θέλουν. Εδώ δεν τολμούν να προχωρήσουν σε αγγλόφωνα μαθήματα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια. Δεν τους αφήνει ο κύριος Γαβρόγλου, γιατί έχει σκουριασμένες αντιλήψεις και σκουριασμένες παροχημένες κομμουνιστικές αντιλήψεις που έχουν ξεπεραστεί παγκοσμίως εκτός από την Ελλάδα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Και αυτές οι αλήθειες εγώ θα συνεχίζω να τις λέω. Ό,τι και αν συμβαίνει. Διότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι ο κόσμος της προόδου, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, που είναι ο δυτικός κόσμος, τον οποίο εγώ ενστερνίζομαι και αυτό θα ήθελα να είναι η Ελλάδα, και είναι ο κόσμος της παροχημένος, της αριστεράς. Είναι χαρακτηριστική. Θα έχετε πάρει ήδη συνδεχομένως το σάλο που έχει δημιουργηθεί από δύο δηλώσεις του κυρίου Κυρίτσι, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και του κυρίου Τσιρόνη, του αναπληρωτή υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός. Σχετικά με τις επιθέσεις που κάνανε αντίον του δυτικού πολιτισμού. Έγραψε στο Twitter ο κύριος Κυρίτσης, ο δυτικός πολιτισμός έστειλε εκατομμύρια παιδιά σε θαλάμους αερίων και τώρα οι κάτοικοι των κοινωνιών αυτών ψηφίζουν τους πολιτικούς απογόνους εκείνων των εγκληματιών. Για τους Ισλαμιστές δεν υπάρχει κάτι ανάλογο καταγεγραμμένο. Αυτά τα έγραψε ο κύριος Κυρίτσης στο Twitter του. Εντάξει, εγώ προσωπικά τον κύριο Κυρίτση μικρή αξία δίνω στα λόγια του, διότι ο άνθρωπος ούτε φημίζεται για τη μόρφωσή του, ούτε για την ευφυΐα του. Είναι ένας άνθρωπος με παροπίδες, παλιά σκοπής, σταλινικός και αριστερός. Δικαίωμά του. Αλλά τυχαίνει να είναι και βουλευτής στην Ελλάδα σήμερα. Τυχαίνει να είναι βουλευτής. Αυτό όμως, καθώς επίσης και παρόμοιες δηλώσεις που έκανε μετά ο κύριος Τσιρόνης, μου προκάλεσε έναν έντονο προβληματισμό. Οι κομμουνιστές πράγματι πιστεύουν
ότι οι Ναζί και ο Χίτλερ ήταν αποτέλεσμα του δυτικού πολιτισμού, αυτό έχουν μάθει. Είναι εντελώς ανιστόρητη. Πέραν το ότι είναι αγράμματη, είναι και παντελώς ανιστόρητη. Ο ναζισμός, ο φασισμός και ο σταλινισμός, που ευθύνονται για τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας τον τελευταίο αιώνα, δεν είναι αποτέλεσμα του δυτικού πολιτισμού, των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής κοινωνίας και της ελεύθερης αγοράς. Είναι αποτέλεσμα, είναι εκτροπή του δυτικού πολιτισμού, είναι ολοκληρωτισμός που δεν έχει καμία σχέση με τις δυτικές αξίες. Και είναι οι δυτικές χώρες, ο δυτικός πολιτισμός που κατανίκησε τον Χίτλερ και τους Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ο δυτικός πολιτισμός που κατανίκησε, ευτυχώς μετά, δυστυχώς μετά από δεκαετίες και μετά από μεγάλα εγκλήματα, τον σταλινισμό που προκάλεσε την καταστροφή της Ρωσίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Δυστυχώς, στην Ελλάδα, κάποιοι παλαιά σκοπής κομμουνιστές, οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες, παρασύρουν τη χώρα μας και την κοινωνία μας σε καταστάσεις που, αν βγούμε από τα σύνορα της Ελλάδος, είναι εντελώς ξεπερασμένες. Κανένας δεν θα σου πει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, με προβλημάτισε ιδιαίτερα η υποστήριξη που δείχνει ο κύριος Κυρίτσης και ο κύριος Τσιρόνης για τους Ισλαμιστές. Οι άνθρωποι που δηλώνουν άθεοι εναντίον του χριστιανισμού και εναντίον του δυτικού πολιτισμού δείχνουν μια ιδιαίτερη συμπάθεια στους Ισλαμιστές. Τι κοινό μπορεί να έχουν? Τι κοινό μπορεί να έχουν οι κομμουνιστές, οι σταλινικοί με τους Ισλαμιστές? Το κοινό τους είναι η απέχθειά τους προς τον δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή προς τον ελληνικό πολιτισμό, διότι οι αξίες του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού είναι αξίες που ξεκίνησαν εδώ, στην αρχαία Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα. Είναι η ελευθερία της σκέψης, η κριτική σκέψη, η ελευθερία της έκφρασης, η δημοκρατία, αυτές οι αξίες που δημιούργησαν τον τεράστιο ελληνικό πολιτισμό, ιδίως τον 5ο και 6ο και 4ο αιώνα π.Χ., ένα τεράστιο πολιτισμό που μέσω και των εκστρατιών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αργότερα μέσω των κειμένων των αρχαίων του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και ούτω καθεξής, μπόρεσαν να γίνουν κοινό κτήμα του δυτικού κόσμου και να συμβάλλουν στο διαφωτισμό και στην ανάπτυξη του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Αυτόν τον δυτικό πολιτισμό, αυτές τις αξίες ελευθερίας και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, οι κομμουνιστές, όπως και οι Ισλαμιστές, τις μισούν. Δεν τις θέλουν. Γι' αυτό, πάντα, για οτιδήποτε γίνεται, κατηγορούν τη Δύση και το δυτικό πολιτισμό. Και έτσι, εκ των πραγμάτων, διαμορφώνεται μια κοινή στάση κομμουνιστών και Ισλαμιστών. Θα μου πείτε, και εδώ θα ήθελα και τη δική σας γνώμη, είναι τυχαίο ότι επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχουμε την μεγαλύτερη εισρωή ξένων κατά τεκμήριο, κατά πλειοψηφία, μουσουλμάνων μεταναστών, παρανόμων μεταναστών στη χώρα μας? Είναι τυχαίο ότι από 1η Μαΐου οι ροές προς την Ελλάδα έχουν διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί και πενταπλασιαστεί, όπως λένε τα τελευταία στοιχεία? Μέσα σε 10 μέρες έχουν έρθει εκατοντάδες μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Ελάχιστοι εξ αυτών είναι πρόσφυγες. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον δεν είναι προσφυγικό το θέμα. Είναι μεταναστευτικό. Οι πρόσφυγες από τη Συρία είναι ελάχιστοι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι είναι από άλλες χώρες. Σέβομαι τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Κατανοώ τα προβλήματά τους. Προέρχονται από χώρες όπου η ζωή είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Και το καταλαβαίνω απολύτως και στο Πακιστάν, ακόμα περισσότερο στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία. Οι καταστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες για αυτούς τους ανθρώπους. Το κατανοώ πλήρως. Και μακάρι να μπορούσαμε όλοι μας να τους βοηθήσουμε να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Ιδίως για τα παιδιά αυτά, τα οποία δεν φταίνε σε τίποτα. Δυστυχώς, η Ελλάδα σήμερα δεν αντέχει αυτή την εισβολή, γιατί περί εισβολής ουσιαστικά πρόκειται, τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας παράνομα.
Μου κάνει όμως εντύπωση. Μακάρι και να μπορούσε. Μακάρι και να μπορούσε. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μουσουλμάνων, έχω μια δυσκολία. Αν ήταν από άλλες κουλτούρες, θα το δεχόμουν μέχρι ένα σημείο. Οι μουσουλμάνοι, όπως καταδεικνύει η εμπειρία, παντού, σε ολόκληρο τον κόσμο, ακόμα και σε κοινωνίες του Καναδά και της Αυστραλίας, δύσκολα ή και καθόλου ενσωματώνονται στις τοπικές κοινωνίες. Άρα οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται εδώ και θα μείνουν υποχρεωτικά στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορούν να φύγουν από την Ελλάδα, δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να ανοίξουν τα σύνορά τους για να φύγουν, για να πάνε αυτοί εκεί που θέλουν στην Ευρώπη, και μοιραία θα μείνουν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα, αυτοί θα αποκτήσουν κάποια στιγμή δικαίωμα ψήφου, θα αποτελέσουν μια ισχυρή μειοψηφία μέσα στα επόμενα 20 χρόνια στη χώρα μας, θα ψηφίζουν και θα εκλέγουν βουλευτές, ακόμη και πρωθυπουργό ενδεχομένως. Και δεν θα σωματωθούν ποτέ στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Και νομίζω ότι σε αυτόν τον προβληματισμό συμμετέχουν πολλοί. Μου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω να υπάρχει τέτοια μετακίνηση πληθυσμών προς την Ελλάδα από την Τουρκία και μέσω του Εύρου. Γιατί, ας πούμε, ενώ η Βουλγαρία συνορεύει και με την Τουρκία, δεν πηγαίνουν μέσω Βουλγαρίας, γιατί οι Βούλγαροι έχουν φράχτη εκεί. Έχουν κλείσει τα σύνορα. Οι Βούλγαροι τα έχουν κλείσει τα σύνορα. Δεν μπορεί να περάσει κανείς από εκεί. Εδώ έρχονται. Εδώ έχει επικρατήσει η αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι μπάτε σκυλία λέστε και τα σύνορά μας είναι ανοιχτά. Και ξεκίνησε αυτό από τις δηλώσεις. Θυμάστε τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από χρόνια. Ανοιχτά σύνορα, όχι φράχτες, δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Και διάβαζα προσφάτως μια διπλωματική εργασία που είχε κάνει ο υπουργός, ο στενότερος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, όταν σπούδαζε πριν από 10 χρόνια σε ένα σκοτσέζικο πανεπιστήμιο, το Strathclyde. Έλεγε λοιπόν τότε στην διπλωματική του αυτή εργασία ο κύριος Παπάς, που θέμα είχε την ενσωμάτωση και την ομοποίηση των ξένων μεταναστών στη χώρα μας, ότι θα πρέπει να δώσουμε ελληνική ηθαγένεια σε όλους τους ξένους που έρχονται στην Ελλάδα, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγει την γύρανση ο ελληνικός πληθυσμός. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Παπάς. Ξέρετε, ο στενότερος συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα. Αυτές ήταν οι αντιλήψεις του το 2008. Δεν γνωρίζω αν έχουν αλλάξει έκτοτε, αλλά πολύ φοβάμαι δεν έχουν αλλάξει. Και ότι κατά βάθος οι αντιλήψεις των ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ είναι αυτές. Να έρθουν ότι από την γύρανση, που πραγματικά είναι μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, το δημογραφικό πρόβλημα, ένα τεράστιο πρόβλημα, από την γύρανση του πληθυσμού θα προκύψουν, θα το αντιμετωπίσουμε με την νομιμοποίηση των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, κυρίως μουσουλμάνων, που έρχονται στην Ελλάδα μας από όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτή είναι η αντίληψή τους. Επαναλαμβάνω ότι ενδεχομένως, αν ήταν άλλες εποχές και άλλες συνθήκες, να μπορούσαμε να το συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως, μιλάμε για πολύ μεγάλη αλλίωση και αλωτρίωση της ελληνικής κοινωνίας, αν δεχόταν κάτι τέτοιο. Αν επιμένουν σε αυτές τις απόψεις τους οι ΣΥΡΙΖΑΙ ακόμα και σήμερα, και προφανώς επιμένουν, γι' αυτό και βλέπετε την μεγάλη ροή προσφύγων και μεταναστών μέσω και του Εύρου, στον Εύρο είναι μπάτε σκύλια λέστε. Δεν περνάνε στα νησιά μας πια, γιατί τα νησιά εγκλωβίζονται. Ενώ μέσω του Εύρου κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, από Θεσσαλονίκη θα έρθουν στην Αθήνα, θα πάνε στην Πάτρα, θα πλακωθούν στο ξύλο στην Πάτρα για να μπουν σε κάποιο καράβι που δεν τους αφήσουν να μπουν. Θα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και συνεχώς θα βλέπουμε αυξημένες ροές. Που το επιδιώκει ενδεχομένως και ο Ερντογάν, διότι και ο Ερντογάν μπορεί από τη δική του πλευρά να θέλει, στέλνοντας μιλιούνια μουσουλμάνους στη χώρα μας, να εξισλαμίσει την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να κάνει πόλεμο για να την καταλάβει, θα την καταλάβει μέσω των μεταναστών. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη, την οποία δεν γνωρίζω αν είναι όντως σχέδιο του Ερντογάν. Κάποιοι λένε ότι είναι όντως σχέδιο του Ερντογάν κάτι τέτοιο. Και όταν βρίσκει πρόσφορο έδαφος από μια ελληνική κυβέρνηση, η οποία διακατέχεται από ιδεολειψίες εναντίον του δυτικού πολιτισμού, υπέρ των ισλαμιστών και υπέρ της νομιμοποίησης των μεταναστών που φτάνουν στη χώρα μας, τότε είναι θέμα χρόνου. Μπορεί εμείς να μην ζούμε, αλλά σε επόμενες γενιές είναι θέμα χρόνου η μεγάλη μειοψηφία ή ακόμα και η πλειοψηφία σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου να μην είναι Έλληνες πια. Να μην είναι Έλληνες. Να είναι μουσουλμάνοι.
οι οποίοι μπορεί κάποιοι εξ αυτών να έχουν ελληνοποιηθεί. Τυπικά θα έχουν γίνει Έλληνες πολίτες όλοι, γιατί μοιραία θα γίνουν Έλληνες πολίτες. Όταν μένουν εδώ μονίμως, μετά από 10-20 χρόνια θα ελληνοποιηθούν, θα γίνουν Έλληνες πολίτες. Αλλά θα υπάρχει Ελλάδα μετά από 50 χρόνια. Αυτός είναι ο προβληματισμός μου. Δεν έχω να σας πω σαφείς απαντήσεις. Δεν το γνωρίζω το θέμα. Απλώς ένα προβληματισμό. Δεν γνωρίζω πού θα καταλήξει το θέμα. Γνωρίζω ποιο είναι το θέμα, αλλά δεν γνωρίζω πού θα καταλήξει. Αλλά εκφράζω έναν προβληματισμό. Επαναλαμβάνω. Το σχέδιο Ερντογάν για επίκηση με μουσουλμάνους της Ελλάδος. Ότι οι μουσουλμάνοι, όπως δείχνει η παγκόσμια εμπειρία, δεν είναι δική μας, το δείχνει παντού, δεν ενσωματώνονται στις δυτικές κοινωνίες. Το μίσος προς τον δυτικό πολιτισμό των αριστερών που μας κυβερνούν και η άποψη που υπάρχει σε πολλούς εκ των αριστερών ότι θα λύσουμε το δημογραφικό μας πρόβλημα δίνοντας ηθαγένεια στους ξένους μετανάστες που φτάνουν με νόμιμο ή και παράνομο συνήθως τρόπο στην Ελλάδα. Αυτά είναι το θέμα. Εγώ θέλω και τη δική σας άποψη. Αμέσως μετά τα πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα που θα βγάλουμε τώρα στην αέρα. Στο 211-1860-001, κάθε μέρα το ξέρετε το τηλέφωνο του σταθμού μας, μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής, να βγαίνετε ζωντανά στον αέρα. Σας παρακαλώ τις τελευταίες ημέρες το βλέπω να το σέβεστε, να παίρνουν τηλέφωνο και άλλοι άνθρωποι που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να βγουν στο τηλέφωνο, γιατί κάποιοι είχαν πάρει το κολάι. Χαίρομαι που κάθε μέρα πλέον ακούω πολλές καινούργιες φωνές και αυτό δείχνει το πόσο μεγαλώνει η βεντάλια των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτήν εδώ την εκπομπή και σας ευγνωμονώ από τα βάθη της καρδιάς μου. 211-1860-001, το τηλέφωνο στο οποίο παίρνετε από τώρα μέχρι το τέλος της εκπομπής τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα, αμέσως μετά τα πολύ σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής μας, ο λόγος ανήκει σε εσάς, φίλες και φίλοι, αυτής εδώ της εκπομπής, που συνεχώς αυξάνεστε και πληθύνεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσω αυτής της εκπομπής προσπαθούμε να συζητήσουμε λογικά κατά το δυνατόν και με αλήθειες τα μεγάλα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας σήμερα και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο και η επικοινωνία μαζί σας μου επιτρέπει και εγώ να σχηματίζω ίσως και καλύτερες αντιλήψεις και καλύτερες απόψεις. Κύριε Νικήτα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρνο και σας χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, είμαι ένας στρατιωτικός συνταξιούχος παλιός. Έπαιρνα όχι τα παλιά αυτά, μας τα κόψανε. Τώρα έπαιρνα 140 ευρώ σύνταξη. Και ένα επιδοματάκι από την επικουρικό 70 τόσο. Τώρα μου το κόψαν στο 37 ευρώ. Ήταν το κόψαν όλο πάλι, δεν λέω καθόλου. Ξέρετε τίποτα από αυτό. Ναι. Ομολογώ δεν γνωρίζω αυτό και μου κάνει εντύπωση. Τώρα σας το κόψαν φέτος, το 18. Ξέρετε τίποτα από αυτό. Ομολογώ και μου κάνει εντύπωση. Τώρα σας το κόψαν φέτος. Ναι. Τώρα με τούτη δόση που πήρατε ο μισθό μου εκεί σήμερα το πήρα. Ακριβώς πήγα και στην τράπεζα να πάρω και μου το κόψαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικήτα. Δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Κάθε μέρα παίρνει κάποιος τηλέφωνο. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται επισήμως από κανένα χιλί. Έχω ρωτήσει όλους τους υπουργούς, όλα τα υπουργεία, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν επιβεβαιώνεται. Κάθε μέρα παίρνει όμως κάποιος συνταξιούχος και μου λέει ότι του κόβουν άλλους 30, άλλους 40, άλλα 10 ευρώ από τη σύνταξή του. Πώς γίνεται αυτό, δεν έχω κατορθώσει να βρω απάντηση ακόμα. Είναι κομπίνα, είναι παιχνίδι, είναι. Τι να σας πω. Είναι όμως απίστευτο αυτό του κυρίου αυτού, του κόψανε αυτό το μικρό επικουρικό που έπαιρνε και αν Θεός ξέρει γιατί του το κόψανε και αν θα το ξαναπάρει. Είναι έκπληξη. Πηγαίνουν οι άνθρωποι στην απάρου τη σύνταξή τους και είναι έκπληξη θα βρούνε. Αρνητική συνήθως. Δυσάρεστη συνήθως. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο, τι κάνετε. Ελπίζω να καρποφορήσουν αυτά που λέτε, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους εμάς τους Έλληνες που αγαπάμε την Ελλαδίτσα. Αυτοί οι άνθρωποι ανιστόρητοι που μας κυβερνούν, δυστυχώς πρόκειται να συναντήσουμε πολλά μεγάλα κακά. Πολλά κακά.
δυστυχώς. Πάντως πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ πώς θα ψηφίσουμε, να δούμε τι θα γίνει με τις εκλογές. Οπωσδήποτε το λέω και κραυγάζω από εδώ, από τα καλύβια που είμαι, όλη η περιφέρεια πρέπει να βγάλουμε το Μητσοτάκη με πλειοψηφία μεγάλη. Γιατί αλλιώς καήκαμε. Αυτοί έχουν βαλθεί να καταστρέψουν την Ελλάδα και εμάς τους Έλληνες. Δεν βλέπω καμία προκοπή με δάφτους, τίποτα, όλα τα έχουν καταργήσει. Όλα, δυστυχώς κύριε Λοβέρδε, αυτό που κάνετε είναι μεγάλο έργο, πολύ μεγάλο έργο. Συνεχίστε το παρακαλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ προσπαθώ να μιλάω τη γλώσσα της λογικής που δυστυχώς λείπει από τη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό και της αλήθειας. Οι απόψεις είναι προσωπικές δικές μου. Έτσι. Είναι δικές μου αντιλήψεις. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ενοχλούμαι πάρα πολύ όταν ακούω ανθρώπους να δείχνουν, όπως ο κύριος Κυρίτσης και ο κύριος Τσιρώνης, τόσο μεγάλο μίσος για τον δυτικό και τον ελληνικό πολιτισμό, για τις αξίες αυτές που εγώ προσωπικά μεγάλωσα, τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της δημιουργίας, της ανοιχτής κοινωνίας, στην οποία ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει το δικαίωμα να μπορεί να λειτουργήσει ελεύθερα, να δημιουργήσει, να αποδώσει προς όφελος και του εαυτού του και της οικογένειάς του και της πατρίδας του. Αυτό είναι το δικό μου, οι δικές μου αξίες και είναι και οι αξίες όλων των δυτικών κοινωνιών. Υπάρχουν εκτροπές, σαφώς και υπάρχουν. Αυτές οι εκτροπές πρέπει να τις καταπολεμήσουμε. Κύριε Άνθιμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Δεν μου λέτε, η λέξη αριστερός, δηλαδή κομμουνιστής, έτσι, ο κομμουνισμός, το κόμμουν. Δηλαδή, τι νοοτροπία ήταν αυτή, δηλαδή, δεν είναι διεθνισμός. Δεν είναι εξορισμού διεθνιστές. Όλοι οι κομμουνιστές, αριστεροί, γι' αυτό ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλουν όλα τα έθνη να γίνουν ένα. Είναι αντιεθνισμός, διεθνισμός. Είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε ΚΚΕ, είτε ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε και Νέα Δημοκρατία. Ακόμα όλο το πολιτικό σύστημα, πλην ελαχίστων οι οποίοι θεωρούνται εθνικιστές, αφήστε τη Χρυσή Αυγή έξω, εντάξει, έχουν αυτό το μοτίβο. Και αυτό είναι ένα πλαίσιο που ενορχιστρώνεται από πολύ μακριά. Ξέρετε τι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια λοιπόν, αν όλοι οι μετανάστες, μουσουλμάνοι, μη αφομοιώσιμοι, πολύ καλά το είπατε αυτό. Και αυτό είναι η βόμβα που δυναμητίζει τη χώρα. Εάν αυτοί λοιπόν σε 10 χρόνια, 20 χρόνια γίνουν και πλειοψηφία, γιατί όχι. Γεννάνε κατά χιλιάδες, εμείς δεν γεννάμε καθόλου. Εμείς φεύγουμε στο εξωτερικό, αυτοί έρχονται. Κάποια στιγμή λοιπόν το ισοζύγιο θα κλείνει από την άλλη πλευρά και θα βγάλουμε κανένα μουσουλμάνο πρωθυπουργό. Έτσι. Και μετά τι θα γίνει, ξέρετε. Πώς θα διακρίνει αυτή η χώρα τους μεν από τους δε, θα τους δώσει μια καρτούλα. Η κάρτα του πολίτη που έρχεται τώρα, και αυτό είναι πιθανόν πιστεύω ο στόχος του παγκοσμίου συστήματος, να γίνουν όλοι οι άνθρωποι ένα, απρόσωποι. Η Εκκλησία δεν μιλάει. Οι πολίτες δεν καταλάβαν τίποτα. Ο ΆΜΚΑ ήρθε και χωρίς τον ΆΜΚΑ δεν αναπνέεται. Έρχεται και το άλλο εντός του χρόνου ή τον επόμενο. Τι θα κάνετε κύριε Λοβέρδε, εσείς και εγώ, θα γίνουμε νούμερα? Ό,τι νούμερο θα είσαστε εσείς, θα είναι και ένας Πακιστανός και ένας Αφγανός και ενδεχομένως και μια γατούλα. Τι θα γίνει κύριε, θα χάσουμε την προσωπικότητά μας? Πού είναι ο χριστιανισμός εδώ, πού είναι η εκκλησία, πού είναι φορείς εδώ, πού είναι καλόγεροι? Yes. Θέλω να εφιστήσω την προσοχή ότι ο μεγάλος και θανάσιμος κίνδυνος σαν ανθρωπότητα πλέον, σαν άνθρωποι, κινδυνεύουμε από ένα πράγμα. Από την αριθμοποίησή μας, που είναι και ο στόχος της όλης αυτής της εκστρατείας. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Δεν καταλαβαίνω πώς εννοούν κάποιοι άνθρωποι την παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση σημαίνει όχι ανοιχτά σύνορα να μπαίνει όποιος θέλει. Αυτό είναι λάθος. Δεν σημαίνει αυτό. Παγκοσμιοποίηση είναι η τεχνολογία. Είναι η δυνατότητα να εξάγουμε αγαθά και να εισάγουμε αγαθά από όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι η δυνατότητα να μπορούμε να εργαζόμαστε μέσω της τεχνολογίας παντού στον κόσμο. Αυτό είναι. Δεν είναι να υπάρχουν κύματα μεταναστών οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα και οι οποίοι κάποια στιγμή θα γίνουν Έλληνες πολίτες. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Λοβέρδο. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που κάνετε για τα σύνορα και τους μετανάστες που μπαίνουν από τον Εύρο.
Και ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Προπολών ετών είχα διαβάσει ένα άρθρο ότι ο πατέρας του κυρίου Πρωθυπουργού μας είχε αναλάβει ένα τεράστιο έργο που δεν ξέρω εάν πράγματι εκπληρώθηκε ή τμηματικά ή ολοκληρωτικά, για τα σύνορα στον Εύρο. Είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο για να φαχτούν τα σύνορα στον Εύρο. Τι έχει γίνει με αυτή την υπόθεση? Μήπως γνωρίζει κανένας να μας πει? Πάντως ένα πράγμα έχω να πω, ότι είστε ένα φόσο μέσα στη μαυρίλα που μας κυβερνάει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαρία, για τα καλά λόγια. Εκείνο δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό το έργο. Πρώτη φορά το ακούω, να σας πω την αλήθεια. Και σε κάθε περίπτωση, για μια ακόμη φορά θέλω να πω ότι το τι έχει κάνει ο πατέρας του κυρίου Τσίπρα ή ο πατέρας του κυρίου Μητσοτάκη ή ο πατέρας οποιοδήποτε, οι γονείς τους, οι γυναίκες τους, σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τους βίο, δεν με αφορά. Και δεν πρέπει να αφορά και κανέναν. Έτσι κι αλλιώς, αμαρτίες γονέων δεν παιδεύουν στη τέκνα. Αυτή είναι μια βασική αρχή επίσης του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής κοινωνίας, την οποία εγώ τη σέβομαι απόλυτα. Εγώ κρίνω πολιτικά και μόνον τα πολιτικά πρόσωπα με αυτά που πράττουν και με αυτά που λένε. Όχι τους συγγενείς τους. Κύριε Αντώνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα να σας πω ότι καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μαζί σας, διότι είστε ένας πετυχημένος δημοσιογράφος, αλλά δεν έχετε πιάσει κάτι. Αυτό που κόβουν αυτοί και λέτε κάθε μήνα 10, 20, 30, γιατί το κάνουν, ξέρετε γιατί? Δεν το έχετε πιάσει αυτό. Το πιάνουν για τον εξής λόγο. Μέχρι τέλος του χρόνου, κόβοντας 10, 10, 10, θα έχουν κόψει 100. Οπότε στο τέλος του χρόνου θα πούνε, εμείς είχαμε πει ότι θα σας κόψουμε τη σύνταξη 18%, δεν θα την κόβουμε. Αλλά θα έχει πάει από 1.900. Ναι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι μια πολύ πονηρή σκέψη αυτή που κάνατε. Δεν μπορώ να την απορρίψω. Μπορεί και να ισχύει. Αυτή να απορρίψετε. Αλλά... αυτό είναι... αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ανέλ που ζούμε, δεν μπορώ τίποτα. Από πού κόβουνε κάθε μήνα 10-15, 10-15, μέχρι τέλος. Ξέρετε και από άλλους πώς τους έχουν κόβουνε? Εσείς προσωπικά ξέρετε περιπτώσεις τέτοιες που τους έχουν κόβουνε? Ναι, ξέρω, βεβαίως. Να είστε καλά, κύριε Αντώνη. Ναι, σας ευχαριστώ. Ναι. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Ναι, Ζορμπάς Δημήτρης ονομάζομαι. Ναι, μένω Ζορμπάς. Στο Χαλάντρι Μάρκου Μπότσαρη 9. Ωραία. Συμφωνώ απολύτως με τη γνώμη σας, κύριε Λοβέρδε, ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ επιθυμούν την αλλίωση του ελληνικού πληθυσμού με την εισαγωγή αυτών των εκατομμυρίων που θα έρθουν λαθρομεταναστών. Όμως δεν είναι μόνο η επιθυμία των ΣΥΡΙΖΕΙων, αλλά και άλλων πολιτικών που ανήκουν σε άλλα κόμματα, όπως της Νέας Δημοκρατίας. Θυμάμαι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, όταν ήταν υπουργός, είχε πει το εξής περίφημο. Ευχαριστούμε τους μετανάστες, διότι προτιμούν την Ελλάδα και έρχονται και καλά κάνουν για να μας γονιμοποιήσουν τον πολιτισμό. Επιτέλους! Άρα λοιπόν συνυπεύθυνοι είναι όλοι. Και αυτό δεν το κάνουν τυχαία. Είναι σχέδιο των νεοταξιτών να καταστραφεί η Ελλάδα από όλες τις πλευρές. Και οικονομικά και ιστορικά και πολιτισμικά, κύριε. Αυτά έχω να πω. Ζορμπάς Δημήτρης Μάρκου Μπότσαρη 9. Να είστε καλά, κύριε Ζορμπάς. Σας ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Δεν συμφωνώ με την άποψή σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα σχέδιο και καμία συνωμοσία εις βάρος της Ελλάδος. Η Ελλάδα παθαίνει ό,τι παθαίνει από τα λάθη τα δικά μας και όχι από τη συνωμοσία που εξφέρουν κάποιοι στο εξωτερικό. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θεωρώ επίσης ότι σαν βάση, ότι ναι, υπάρχει δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει γύρανση πληθυσμού στην Ελλάδα. Ναι. Θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιας μορφής επιλεκτική μετανάστευση να βοηθήσει στην ενίσχυση του ελληνικού πληθυσμού. Ο τρόπος όμως που γίνεται σήμερα και τα τελευταία χρόνια έχει επιτρέψει σε πάρα πολλούς
ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται ελεγχόμενα στην Ελλάδα, έρχονται παράνομα, γι' αυτό και τους αποκαλούμε λαθρομετανάστες. Δεν είναι λαθρέοι άνθρωποι. Είναι λαθρέα, έρχονται στην Ελλάδα. Δεν είναι λαθρέοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι. Λαθρέα έρχονται στην Ελλάδα, για να το πω για κάποιους που είναι κολλημένοι. Ο τρόπος που έρχονται στην Ελλάδα και που δεν θέλουν να μείνουν και στην Ελλάδα και που θα εγκλωβιστούν στην Ελλάδα και κάποια στιγμή μοιραία θα γίνουν Έλληνες, αλλοιώνει την ελληνική κοινωνία με τρόπο που δεν τον έχουμε σχεδιάσει εμείς. Ενδεχομένως, και ιδίως επειδή είναι μουσουλμάνοι και η εμπειρία, δεν είναι δική μου η εμπειρία, είναι η εμπειρία άλλων κοινωνιών, όπως και της καναδικής και της αμερικανικής κοινωνίας, ότι δεν ενσωματώνονται. Έχουν διαφορετική κουλτούρα, διαφορετική αντίληψη και κατά βάση μισούν, απεχθάνονται τον δυτικό πολιτισμό στον οποίο ανήκουμε κι εμείς οι Έλληνες. Άλλωστε, εμείς οι Έλληνες είμαστε οι φορείς από αρχαιοτά των χρόνων του ελληνικού πολιτισμού που έγινε και δυτικός. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Γεια σου Γιάννη. Με συγχωρείς που σε λέω Γιάννη, ε. Ελεύθερα, ελεύθερα. Έτσι είναι το όνομά σου και σήμερα γιορτάζει την Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Α, ναι. Βεβαίως. Να το χαιρόμαστε. Λοιπόν, ναι. Δύο πράγματα θα πω κάτι. Πρώτον που είπα για την ελευθερία που είπατε εσείς προηγουμένως κάποιος ακροατής σας. Ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε και προσκαλεσάνος των όχλων σύ της μαθητές θα του είπες «Όστι ο θέλει ο οποίος το με ακολουθεί». Αυτά είπε ο κύριος. Όποιος θέλει να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, τώρα προσωπικά γνωρίζω μου έχετε πει στην τηλεόραση είχατε το γιο, τον Πέτρο και την Ελισάβετ, τους γονείς σου. Εγώ άναψα κερί μια μέρα για τον πατέρα σου. Δεν σου λέω αυτό επειδή σε εκτιμώ μόνο, αλλά είμαι χριστιανός ορθόδοξος και θα πεθάνω χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό λέω, το λέω με πίστη, όχι με λόγια, με την καρδιά μου το λέω Γιάννη μου. Σ' αγαπάω τόσο πολύ. Καλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινήσατε γιατί και αναφορά ακόμα στο όνομα του πατέρα μου με συγκινεί. Κύριε Κωνσταντίνη, καλησπέρα σας. Φίλε μου Γιάννη, είμαι η Κωνσταντίνα. Α, Κωνσταντίνα, με συγχωρείτε, έκανα αλλιώς μου πάρε το όνομα. Η Κωνσταντίνα που με ξέρεις. Να είστε καλά. Γιάννη μου, σε ευγνωμονώ γιατί είσαι η φωνή μου. Αυτό το ξέρεις, το έχω ξαναπεί. Και συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λες. Ήθελα μόνο να κάνεις μία αναφορά για ένα θέμα. Για τους κυρίους, που μόνο κύριοι δεν είναι, εργοδότες που δεν πληρώνουν τους υπαλλήλους τους. Έχω το γιο μου, όπως ξέρεις, ο οποίος για 450 ευρώ μισθό που παίρνει, πληρώνεται ανά 3-4 μήνες έναντι 200 ή 300 ευρώ. Δεν ρωτάνε αυτοί οι άνθρωποι, εάν, όχι αν έχουν να επιβιώσουν τα παιδιά που δουλεύουν, εάν μπορούν και τα εισιτήριά τους να πληρώσουν για να πάνε στη δουλειά τους. Να τους καταγγείλουν δεν μπορούν, διότι ξέρουν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους και δεν θα βρουν εύκολα δουλειά. Και αυτό το εκμεταλλεύονται. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό το οποίο αναφέρεται. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Το βιώνουμε όλοι λίγο πολύ. Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, πράγματι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις εργοδοτών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν, γιατί και αυτοί δεν πάνε καλά. Έχουν υπερβολικούς φόρους και γι' αυτό βυθίζεται η οικονομία, με τους υπερβολικούς φόρους και τις εισφορές. Ναι. Αλλά υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κάποιες οι οποίοι το κάνουν επίτηδες, επειδή είναι η γενικότερη ατμόσφαιρα αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο όμως, είναι τεράστιο το πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται σκληρά στον ιδιωτικό τομέα και δεν ξέρουν αν και πότε θα πληρωθούν. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Λουβέρνο. Εγώ θα διαφωνήσω λιγάκι με την αισιοδοξία σας. Και εξηγούμε. Στη χώρα αυτή τη στιγμή σπέρνουμε το σπόρο για να υπάρχουν στο προσεχές μέλλον νεοεμφυλιακές καταστάσεις. Αν δεν μας προλάβουνε, τίποτα άλλα γεγονότα που απέφχομαι γεωπολιτικής φύσεως και αντιλαμβάνεσαι θέλω να πω. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν η οποία έχει ελεύθερη οικονομία γίνεται βίαιη αναδιανομή εισοδημάτων. Και μέσω αυτού του πράγματος γίνεται και βίαιη ανακατανομή περιουσιών. Δηλαδή, όταν κάποιος
Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάθε ένα πράγμα. Ο συνταξιούχος δεν πάβει και αυτός να είναι μια οικονομική μονάδα, ένα νοικοκυριό ανεξάρτητο, το οποίο στην ελεύθερη οικονομία πρέπει να απολαμβάνει σύμφωνα με τα δικαιώματα και όπως προκύπτουν αυτά από το πώς έχει χτίσει όλο το προφίλ του. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και σου λέει: εσύ είσαι συνταξιούχος, δεν χρειάζεσαι, σου κόβω, δεν έχω να σε πληρώσω. Ξέρετε τι θα συμβεί. Πίσω από τον συνταξιούχο υπάρχουν, είπαμε, οικονομική, οικογένεια που λέμε, υπάρχουν παιδιά. Όταν ο συνταξιούχος αναγκαστεί και έμεσα αυτό κάνει, με αντίστροφη υποθήκη, την έχετε υπόψη σας, έτσι. Πρώτος την έφερε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Γιάννη, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Το τι γίνεται με τους συνταξιούχους είναι τεράστιο θέμα. Με απασχολεί ιδιαίτερα, διότι οι συνταξιούχοι είναι και πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και θα αναφερθούμε και σε αυτό και πάλι αύριο. Έχουμε μόνο ένα λεπτό και επειδή έχει πάρει τηλέφωνο, δεν είναι σωστό να μην την ακούσουμε. Την κυρία Μέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να σας πω ότι τυχαία είχα στις 1:20 το SBC. Ήταν η κυρία Αυλονίτου. Ρωτά το γιο μου, 9 χρονών, και του λέω: καταλαβαίνεις, λέει. Όχι, μου λέει, μαμά, μαλώνει. Τι να σας πω, κύριε Λομπέρδο. Προσπαθούσα να καταλάβω τι λέει η κυρία Αυλονίτου. Δεν άφηνε κανένα να μιλήσει. Τέτοια πράγματα έχουμε στην κυβέρνηση. Εμείς ψηφίσαμε να έχουμε μια αγάπη και μια ομόνοια και κάτι καλύτερο. Όχι να μην μπορούμε να πάρουμε και το γάλα των παιδιών μας. Μας έχουν εξαθλιώσει τελείως. Μόνο να μαλώνουν ξέρουν, τίποτα άλλο να κάνουν. Για όνομα του Θεού, ψευτιές και να μαλώνουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ που πήρατε τηλέφωνο. Για μια ακόμη φορά να πω ότι προφανώς η κυρία Αυλονίτου την καλούν συνέχεια στα κανάλια επειδή φωνάζει και επειδή τσακώνεται. Αυτό είναι επιλογή όμως και των τηλεθεατών. Γι' αυτό και εμείς οι τηλεθεατές, οι πολίτες πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι τι βλέπουμε και τι ψηφίζουμε. 20.000 ψηφοφόροι ψήφισαν την κυρία, βάλαν σταυρό δίπλα στο όνομα της κυρίας Αυλονίτου το 2015. Είμαι περίεργος να δω πόσοι από αυτούς θα την ξαναψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητές φίλες και φίλοι. Το βράδυ θα είμαι στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, όπως κάθε Τρίτη. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την αγάπη που δείχνετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και εύχομαι πολλά από αυτά που συζητάμε εδώ μέσα να γίνουν πραγματικότητα. Εγώ, αντίθετα από ό,τι είπε ο κ. Γιάννης προηγουμένως, θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για την προκοπή της πατρίδας μου και να νιώθω αισιόδοξο, γιατί αν δεν είσαι αισιόδοξο, δεν μπορεί να συνεχίζει να αγωνίζεσαι. Οι απεσιόδοξοι έχουν πολλές φορές δίκιο, αλλά οι απεσιόδοξοι πάβουν να αγωνίζονται. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και θα γυρίσουμε τα πράγματα, θα κάνουμε την Ελλάδα μας μια καλύτερη χώρα. Το πιστεύω. Να είστε καλά.